φωνητική στην Μαρίνα Σάτι χρόνια. Εδώ και 19 χρόνια είναι ο δάσκαλος φωνητικής της. Άρα ξέρει, θα πιάσει και την νότα. Ξέρει, έχει διδάξει 19 χρόνια, λέμε, έχει σιγουριά. Μας βάζει λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της Eurovision, μας λέει για όλη αυτή την προετοιμασία που κάνει με τη Μαρίνα, πώς ανακοίνωσε το κομμάτι, πώς φαίνεται του ίδιου το τραγούδι, πώς βλέπει η Μαρίνα. Θα πάει στην Eurovision. Φυσικά. Και πώς βλέπει η Μαρίνα όλες αυτές τις αντιδράσεις και τα reaction και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια. Και θα μας πει και τι ετοιμάζει περίπου τώρα, ό,τι κατάφερα να μάθω, για το πώς ακριβώς θα τη δούμε πάνω στη σκηνή. Αλλά φυσικά αναφερόμαστε και σε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός που είχαμε την εβδομάδα που πέρασε, καθώς η Μαρίνα έχασε τον μπαμπά της. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, γιατί ξέρω ότι σε έχουν πάρει πολύ για να δώσεις συνέντευξη τώρα με αφορμή την βοήθεια που προσφέρει στη Μαρίνα Σάτι για την Eurovision. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τη Μαρίνα? Με τη Μαρίνα, κλείσαμε φέτος 19 χρόνια, Τάσο. 19 χρόνια από όταν την ξέρεις, από τα πρώτα της βήματα. Από παιδάκι, δηλαδή όταν ήρθε στην Αθήνα, από την Κρήτη. Θυμάμαι, η Μαρίνα δεν το θυμάται, εγώ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση. Μπήκε ένα παιδάκι στο σπίτι μου και την έφερε ένας φίλος της, που ήταν μαθητής μου τότε, και έτσι ξεκινήσαμε, το 2005. Και κατάλαβες ότι το κορίτσι αυτό έχει άστρο. Λοιπόν, τώρα η Μαρίνα εδώ με έχει ένα άχτι, γιατί τα πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί δεν είχα καταλάβει. Κάποια στιγμή όμως έγιναν κάποια πράγματα και ήταν οι συγκυρίες έτσι. Γυρίζω και λέω, Μαρίνα, μπα, με είδες. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι πρόκειται για ένα τεράστιο αστέρι. Έτσι λοιπόν κάναμε κλασικό τραγούδι. Τότε έκανα μόνο κλασικό τραγούδι. Πήρε το δίπλωμά της στο κλασικό τραγούδι, ένα καταπληκτικό δίπλωμα μονοδίας. Υπάρχει και μια άρια που είναι στο YouTube, αν την έχετε δει. Σου βάζει να ακούσεις το Ζάρι. Πώς αντιδράς? Γιατί είδαμε πολύ περίεργες αντιδράσεις με το που ακούσαμε το κομμάτι. Η δική σου αντίδραση ποια ήταν? Εγώ το λάτρεψα. Στα social media υπήρξε μια αγωνία για το αν θα βγει η ψηλή νότα της αρχής. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό που είχε γίνει και challenge πλέον? Ναι, ναι, είναι πολύ αστείο. Γελάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να σκεφτάζει πάρα πολύ αυτό. Θα τα καταφέρει, οπότε δεν έχουμε αγωνία. Καλή και ανάποδο να την κρεμάσεις. Έτσι. Έχεις πάει σε κάποια πρόβα? Όχι, δεν έχω πάει. Χορεύει full. Αυτό το ξέρω. Ναι, το κομμάτι αυτό, δηλαδή, του χορευτικού, ναι, το ξέρω. Είναι καταπληκτικό. Πριν από λίγες μέρες έχασε και η Μαρίνα τον μπαμπά της. Η Μαρίνα είναι σε πολλές αγκαλιές μέσα και σε πολύ έτσι ένα ισχυρό πεδίο ασφάλειας. Τη φροντίζουμε, την αγαπάμε και της δίνουμε το χώρο και το χρόνο να μπορεί να είναι ο εαυτός της. Η Μαρίνα δεν είναι ένα παιδί που της αρέσει να τη συμπονάνε και να τη λυπούνται. Αντιμετωπίζει μόνη της τα προβλήματά της πολύ συχνά. Αυτό που είναι το καλύτερο για τη Μαρίνα είναι απλά να είσαι δίπλα της. Με έναν ήσυχο τρόπο. Αυτό. Μιλήσατε μετά την απολύτου μπαμπά της? Ναι.